Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με το ίδιο θέμα. Να συνδεθούμε με τον παιδίατρο Γενικό Γραμματέα των Γιατρών του Κόσμου, τον κύριο Άγη Τερζίδη. Κύριε Τερζίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Χαρίτη. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Ξέρω ότι έχετε ικανή εμπειρία από αποστολές στο εξωτερικό. Ξέρω ότι ενδεχομένως εσείς, αλλά και αρκετά από τα μέλη της οργάνωσης των γιατρών του κόσμου έχουν συνδράμει σε ανάλογα περιστατικά καταστροφής στο εξωτερικό και σε τούτη εδώ την καταστροφή, στην κακοκαιρία Ντάνιελ και με ό,τι άφησε πίσω της, βρεθήκατε κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν ήταν από την πρώτη στιγμή, στην περιοχή των Φαρσάλων, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αυτή τη στιγμή στα Φάρσαλα, από η ομάδα της Θεσσαλονίκης, η γιατροί του κόσμου Θεσσαλονίκης, και το επόμενο 24ωρο θα ξεκινήσουμε και από Αθήνα να πάμε και σε άλλες περιοχές. Αλλά συμμετέχουμε και στο συντονιστικό γενικότερα σε όλες τις περιοχές της πληγήσεις. Μάλιστα. Βρεθήκατε με δική σας πρωτοβουλία εκεί ή αυτό ήταν μια συντονισμένη ενέργεια σε σχέση με την πολιτική προστασία? Κοιτάξτε, εμείς παίρνουμε την πρωτοβουλία, όπως πρέπει να γίνεται με μια οργάνωση μεγάλη όπως οι γιατροί του κόσμου. Έχουμε μια επιχειρησιακή δυνατότητα αρκετά σημαντική στη χώρα. Νομίζω εμείς και ο Ερυθρός Σταυρός, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, έχουμε τέτοια επιχειρησιακή δυνατότητα αυτή τη στιγμή να κινητοποιήσουμε μονάδες μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες. Πάντα όμως σε συντονισμό με τις υπηρεσίες, είτε όποιον έχει αναλάβει την ευθύνη, έτσι πρέπει να γίνεται. Δηλαδή υπάρχει ένα συντονιστικό σε κάθε κρίση. Και όλες οι οργανώσεις, ειδικότερα εμείς, θέτουμε τις υπηρεσίες μας σε όποιο συντονιστικό. Κάνουμε βέβαια, παίρνουμε πρωτοβουλία, συγγνώμη, να κάνουμε την αναγνώριση, να δούμε τι γίνεται στο πεδίο, αλλά παρεμβαίνουμε και οργανώνουμε υπηρεσίες σύμφωνα με τις ανάγκες της περιοχής και συμπληρωματικά σε όποιες άλλες υπηρεσίες. Και έτσι πρέπει να γίνεται, γιατί, αν μου επιτρέπετε, αυτό που είναι καθοριστικό στη διαχείριση μιας κρίσης είναι ο συντονισμός. Σε διεθνές επίπεδο αυτό πάντα είναι που δημιουργεί τα όποια προβλήματα. Σωστό. Φτάνοντας εκεί, η πρώτη εικόνα, αυτό που άφησε ως αποτύπωμα στο έδαφος πλέον η κακοκαιρία Ντάνιελ, ως μέγεθος για τα δικά σας τα μάτια των ανθρώπων σας που βρέθηκαν στο πεδίο, ποια ήταν? Και από εκεί και πέρα οι ανάγκες του κόσμου, αν έχουν πλέον ικανοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό, εκτιμάτε, ή αν χρειάζεται περαιτέρω ανάπτυξη των δικών σας δυνάμεων και ενδεχομένως και από άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις για να καλυφθούν οι ανάγκες του πληθυσμού? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ζούμε κάτι πρωτόγνωρο, το οποίο όμως θα παραμείνει για μεγάλο διάστημα. Όπως λένε όλοι οι άνθρωποι που είναι και πιο ειδικοί, αυτή η κλιματική αλλαγή, χώρες όπως η δική μας, την περιοχή που ζούμε, δεν θα είναι μια εξαίρεση. Θα αποτελέσουν ένα κανόνα, ίσως όχι σε τόσο μεγάλη ένταση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να οργανωθούμε από εδώ και πέρα σε όλα τα επίπεδα. Οι πρώτες εικόνες προφανώς είναι αυτό που αντιμετωπίζουμε πάντα σε μια διαχείριση κρίσης. Ήταν η έρευνα διάσωση, στην οποία εμείς προφανώς συνδράμουμε, αλλά δεν είμαστε οργάνωση που έχουμε αυτή την τεχνογνωσία σε υψηλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα είναι η ψυχολογική υποστήριξη, την οποία και έχουμε οργανώσει τις πρώτες ώρες, αυτό το PFA, το Psychological First Aid, το οποίο είναι σημαντικό και δεν το εφαρμόζουν μόνο ψυχολόγοι, ψυχίατροι. Είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες που έχουμε μάθει να διαχειριζόμαστε μια κατάσταση συγκεκριμένη, είτε είναι σεισμός είτε είναι πλημμύρα. Σίγουρα η παρουσία οργανώσεων αλλά και της οργανωμένης πολιτείας, αυτή η επίδραση της άσπρης μπλούζας των υγειονομικών και προβλήματα σοβαρά υγείας να μην υπάρχουν, δίνουν μια ασφάλεια στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να έχουν συμβεί και τρομερά πράγματα για να είναι αναγκαία η παρουσία γιατρών. Αλλά έτσι λοιπόν εμείς στείλαμε από την πρώτη στιγμή μια κινητή μονάδα με κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, γιατρούς, οι οποίοι κάνουμε σε πρώτο επίπεδο την αποτύπωση των αναγκών και συνδράμουμε όπου μπορούμε στην ανακούφιση των ανθρώπων, γιατί δεν είναι μόνο οι τραυματισμοί ή τα σοβαρά προβλήματα υγείας, είναι και άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα χρόνια και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα υγείας και περίθαλψη εκείνη τη χρονική στιγμή, είναι απομονωμένοι, τους λείπουν κάποια φάρμακα, οπότε και φυσικά υγειονομικό υλικό. Και σε αυτή την περίπτωση εμείς έχουμε αποφασίσει ότι η προτεραιότητά μας είναι η συλλογή υλικών ατομικής υγιεινής, ειδών πρώτης υγιεινής, ακόμα και ακόμα μάσκες, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα ζήσουν σε συνθήκες έτσι συνωστισμού, άρα και ο COVID είναι μια πρόκληση αυτή τη στιγμή, όπου ζουν σε δομές φιλοξενίας προσωρινής και ήδη ατομικής υγιεινής. Και θα αργήσουν, θα καθυστερήσουν να επανέλθουν σε αυτό το οποίο
έχουν συνηθίσει ως μια κανονικότητα. Αν σας ζητούσα και να κλείσουμε με αυτό, να κατηγοριοποιήσετε ή να ιεραρχήσετε, να το πω διαφορετικά, τις ανάγκες όπως εσείς τις έχετε αξιολογήσει αυτή τη στιγμή των ανθρώπων οι οποίοι έχουν πληγεί από τις πλημμύρες. Είπατε ένα και το έχω κρατήσει, ότι είναι η ψυχολογική στήριξη των ανθρώπων αυτών. Από εκεί και κάτω. Από εκεί και πέρα είναι η κάλυψη των υγειονομικών αναγκών τους, εφόσον έχει αποκοπεί ο πληθυσμός από το σύστημα υγείας και περίθαλψης. Άρα αυτό που κάνουμε και εμείς, κινητές μονάδες με γιατρούς, γενικούς γιατρούς, παθολόγους, παιδιάτρους, για να καλύψουν τις όποιες ανάγκες των ανθρώπων ζουν σε περιοχές και δεν θέλουν να φύγουν από εκεί που ζουν ή δεν μπορούν και είναι αποκομμένοι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η παροχή καθαρού νερού είναι σημαντική. Μην ξεχνάμε ότι ένας άνθρωπος χρειάζεται περίπου 20 λίτρα την ημέρα νερό για τη λάτρα, την καθαριότητα, όπως είπε πριν και η κυρία Λινού, δεν είναι μόνο το πόσιμο νερό, είναι και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό λοιπόν είναι ένα στοίχημα που μπορούμε να βοηθήσουμε και να υποστηρίξουμε όλοι. Και φυσικά σε δεύτερο χρόνο, άμεσα όμως, αλλά όχι δηλαδή μέσα στην επόμενη εβδομάδα, η πρόληψη για τις ασθένειες τις μεταδοτικές, που δεν είναι τόσο εύκολο να γίνουν, να συμβούν, αλλά υπάρχουν ζητήματα στο σύστημα αποχέτευσης και ίδρυυσης, η εκπαίδευση των ανθρώπων που θα επιχειρήσουν στο πεδίο, αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή αυτοί που θα κάνουν την καθαριότητα μετά, οι υγειονομικοί, οι εργαζόμενοι, οι αγρότες, να εμβολιαστούν, είναι θέματα όπως είπα, τη ΔΑΛΦΑ, έχουμε την νόσο του Δυτικού Νείλου που υπάρχει σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή η παροχή έστω και εντομοποθητικών μέσων προστασίας για τέτοιες ασθένειες, η πατήτη ΔΑΛΦΑ, χωρίς να τρομοκρατούμε τους πολίτες, πρέπει να θωρακιστούμε σε αυτό και με εκπαίδευση ακόμα και ακόμα πώς θα γίνει η καθαριότητα, αν πρέπει κάποιοι να εμβολιαστούν με αυτό. Και σίγουρα σε δεύτερο χρόνο, εγώ επιμένω σε αυτό, επειδή είμαστε από τις οργανώσεις που μένουμε στο πεδίο, δηλαδή δεν είναι η πρώτη ανακούφιση, έχουμε την επιχειρησιακή δυνατότητα να μείνουμε για καιρό. Είναι η υποστήριξη των προβλημάτων υγείας που οι άνθρωποι αυτοί ούτως ή άλλως έχουν. Να μην μείνουν πίσω άνθρωποι με χρόνια προβλήματα, μάλιστα, παιδιά ανεμβολίαστα, παιδιά χωρίς παιδιατρική παρακολούθηση. Και εμείς αυτό θα παρέχουμε, όπως έχουμε ήδη ξεκινήσει με τις κινητές μονάδες. Κύριε Δεζίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στο Δελτίο. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας.